Λοιπόν, έχουμε μια αποκλειστική είδηση. Ο κύβο ερήφθη από ό,τι φαίνεται για τι φρεγάτε του πολεμικού ναυτικού. Ύστερα από μήνες διαπραγματεύσει και αξιολογήσει, καταλήγει το Υπουργείο Άμυνα. Πού κόστα, Αλατζά. Στι γαλλικέ φρεγάτε Μπελαρά. Όπω έχουμε πει και άλλη φορά από το Δελτίο, ήταν μια πρόταση που βρισκόταν εδώ και πάρα πολύ καιρό στο τραπέζι. Και όπω αναφέρουν αποκλειστικά στο Open, καλά πληροφορημένε πηγέ του Υπουργείου Άμυνα και του Πολεμικού Ναυτικού, οι φρεγάτε Μπελαρά προκρίθηκαν κρίνοντα καταλληλότερε για το ελληνικό πολεμικό ναυτικό για τρει λόγου. Πρώτον, πληρούν τα επιχειρησιακά κριτήρια του πολεμικού ναυτικού. Δεύτερον, η ενδιάμεση λύση που προσφέρεται από τη γαλλική πλευρά μέχρι το χτίσιμο των φρεγατών είναι συμφέρουσα. Και τρίτον, η... θα υπάρχει συμμετοχή της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας. Βέβαια, Γιάννη, στην επιλογή αυτή του Υπουργείου Άμυνα, καθοριστικό ρόλο παίζει η στρατηγική σχέση που έχει οικοδομήσει ναι. και οικοδομεί με του Γάλλου ε, η Αθήνα και τον Βαλκάνια. Να το δω πώ θα κάνουμε καλά το του Αμερικανού και του Ολλανδού, που και εκείνοι ήθελαν βέβαια να πουλήσουν αντίστοιχα όπλα στο πολεμικό ναυτικό. Ακριβώ. Εξετάζονται όλε οι προσφορέ και, εξετά, ε, και εξετάστηκαν όλε οι προσφορέ. Αναμένεται ε, μετά τι 15 Μαρτίου να δοθεί από το πολεμικό ναυτικό που είναι υπεύθυνο για την επιχειρηματικότητα αξιολόγηση, μία short list... ...που σε αυτήν, στην πρώτη φέση, θα έρχονται Μάλιστα. οι γαλλικές φρεγάτες. Η απόκτηση τώρα των γαλλικών φρεγατών... ...αποτελεί το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα... ...που έχουν υλοποιήσει στην ιστορία τους οι ένοπλες δυνάμεις... Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που θα κοστίσει τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ και ενδεχομένω και λίγο παραπάνω. Περιλαμβάνει την αυπήγηση τεσσάρων φρεγατών πολλαπλών ρόλων μαζί με τον εξοπλισμό του, τον εξυγχρονισμό των παλαιότερων τύπου ΜΕΚΟΥ και την τεχνική υποστήριξη, αλλά ω ενδιάμεση λύση μέχρι να χτιστούν οι νέε φρεγάτε, περιλαμβάνει την απόκτηση δύο φρεγατών εξυγχρονισμένων Λαφαγέτ. Τέλο, από τι τέσσερι φρεγάτε που αναμένει το πολεμικό ναυτικό, οι δύο θα ναυπηγηθούν στα ελληνικά ναυπηγεία. Επομένω, θα, θα πάρουμε ναυπηγεία. και την τεχνογνωσία. Ακριβώ. Mm. Αυτό που δεν ξέρουμε ακόμη είναι αν θα προκληθούν τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά ή τα ναυπηγεία Ελευσίνα ή και τα δύο μαζί να μοιραστούν το έργο.